όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Η ΑΕΛ αποκτά το δικό της γήπεδο, το δικό της υπερσύγχρονο σπίτι. Λίγα χρόνια έμοιαζα με κάτι μακρινό, αλλά εδώ και μερικούς μήνες το όνειρο παίρνει σάρκα και οστά και πολύ σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Ένα πολύ ωραίο γήπεδο, ένα σύγχρονο γήπεδο. Πιστεύω θα επιφέρει μια δυναμική στην ομάδα και θα αλλάξει εποχή. Ένα τεράστιο εγχείρημα για την ομάδα που έχει αντίκτυπο και στην ίδια την ομάδα αλλά και στους φιλάθλους και σε εμάς τους ποδοσφαιριστές. Τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας και οι προδιαγραφές της UEFA και πιστεύω ότι θα είναι ένα από τα πιο ωραία γήπεδα, αν όχι το πιο ωραίο γήπεδο στην Ελλάδα, από τα πιο ωραία γήπεδα που υπάρχουν. Με χωρητικότητα 16.500 θέσεων, πάρκινγκ 1.000 θέσεων, 38 σουίτες, εστιατόριο 600 ατόμων και εμπορικές χρήσεις 7.000 τετραγωνικών μέτρων, το γήπεδο της ΑΕΛ θα είναι από τα πλέον σύγχρονα της χώρας μας. Σε μια δύσκολη οικονομικά εποχή, η ΑΕΛ τόλμησε. Πιστεύω ότι είναι μονόδρομος στο να ξεφύγει η ΑΕΛ και οποιαδήποτε περιφερειακή ομάδα κάποιου Ελληνικού από μια μιζέρια και από μια εντός εισαγωγικών μετριότητα όσον αφορά τα έσοδά της. Νομίζω ότι μόνο έτσι μπορεί να γυρίσει σελίδα και να μπει στην επόμενη μέρα, μόνο έτσι μπορεί να γράψει ιστορία και μόνο έτσι μπορεί να έχει και απαιτήσεις και από την ομάδα σου και από τον εαυτό σου. Έγκλη, κύρος, έσοδα και πραγματική ποδοσφαιρική έδρα είναι μερικά από αυτά που θα προσδώσει το νέο γήπεδο στην ομάδα της Λάρισας. Τα ουσιαστικά θέματα είναι αγωνιστικά, έχει μια πολύ δυνατή έδρα. Από πλευράς κινήτρου για παίκτες, είτε Έλληνες είτε ξένους, όλοι θέλουν να αγωνιστούν σε ένα τέτοιο χώρο. Τα έσοδα επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι ανοίγει μια καινούργια μερίδα φιλάθλων που σε ένα παλιό γήπεδο 40 και ετών δεν το επισκέπτονται. Εδώ, στο νέο της σπίτι, η ΑΕΛ ευελπιστεί να γράψει νέες χρυσές σελίδες στην ιστορία της. Αλλάζει την επόμενη μέρα της ΑΕΛ αυτό το γήπεδο. 100%. 100% την αλλάζει. Οι απαιτήσεις όλων μας είναι διαφορετικές και νομίζω ουσιαστικά θα αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε ότι με ένα σωστό σχεδιασμό, με ένα αξιοπρεπές ρόστερ, αυτή η έδρα θα δώσει πολλούς βαθμούς στην ομάδα. Είτε παίζει σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, είτε παίζει σε ελληνικά παιχνίδια. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για την καινούργια μέρα. Είναι ένα εγχείρημα και η μεγαλύτερη μεταγραφή ίσως στην ιστορία της ΑΕΛ. Και μην ξεχνάτε ότι είναι και από τις πρώτες φορές, αν όχι η πρώτη, που γίνεται ένα τέτοιο έργο με ιδιωτική τοποθέτηση, έτσι, και προσέγγιση. Για όλους στην ΑΕΛ το νέο γήπεδο αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση. Είναι ένα ισχυρό κίνητρο. Σίγουρα είναι ένα έξτρα κίνητρο και για τους ποδοσφαιριστές. Το να αγωνίσει σε τέτοια γήπεδο που σε έχει αγωνιστεί το καταλαβαίνει εξάλλου. Είναι αισθάνεται προνομιούχος. Αν λογιστούμε ότι τέτοια γήπεδα στην Ελλάδα είναι 1-2 το πολύ. Είναι απολαυστικό να αγωνίσει εδώ. Τα αισθήματα είναι μοναδικά. Η κατάκτηση ενός τίτλου αποτελεί πλέον τον μεγάλο επόμενο στόχο. Μακάρι, ευχή όλων. Θα ήθελα να πανηγυρίσω έναν τίτλο. Θα ήθελα να δημιουργήσουν οράματα τα νέα παιδιά της περιοχής, οι οποίοι είναι προοδευτικά οι επόμενοι φίλαθλοι της ΑΕΛ. Θα ήθελα τα δικά μου τα παιδιά να έρχονται εδώ και να είναι οι δικοί μου άνθρωποι, η οικογένειά μου, να είναι περήφανοι για αυτό το εγχείρημα. Γιατί ξέρετε ότι τα ρόστερ φτιάχνονται κάθε χρόνο, έρχονται, παρέρχονται. Αυτά που μένουν είναι εκ των πραγμάτων τέτοιου είδους έργα, οι τίτλοι και αυτά που γράφονται στην ιστορία. Η κατασκευή του νέου γηπέδου δεν αλλάζει απλά την εικόνα και τους στόχους της ΑΕΛ. Αλλάζει την ίδια την πόλη της Λάρισας. Δεν είναι μόνο το ποδοσφαιρικό γήπεδο που δημιουργείται σε αυτό το χώρο. Δημιουργούνται και άλλες εγκαταστάσεις όπως είναι ψυχαγωγικοί χώροι, γήπεδα τένις, κινηματογράφοι, πάρκα αναψυχής. Οπότε σαν σύνολο θα δώσει μια τεράστια ανάπτυξη και πνοή όχι μόνο στη Λάρισα αλλά σε όλη τη Θεσσαλία. Είναι ένα έργο που είναι για τη Θεσσαλία. Χωρίς να θέλω να μειώσω καθόλου άλλες πόλεις που είναι γύρω από την δική μας πόλη, νομίζω ότι είναι ένα έργο που θα αναδείξει όλη τη Θεσσαλία πέραν των Μεσογειακών Αγώνων. Αλλάζει, νομίζω, άρδιν όλη τη μορφή και την προσέγγιση που είχαν οι κάτοικοι της περιοχής όσον αφορά το πηγαίνω στο γήπεδο και διασκεδάζω παράλληλα. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει το γήπεδο της ΑΕΛ να είναι έτοιμο στα τέλη Νοεμβρίου. Ωστόσο, γίνονται προσπάθειες να παραδοθεί τον Αύγουστο. Όσο για το όνομα, αυτό θα προκύψει από προτάσεις παιδιών και απλών φιλάθλων. Όποιο και να είναι το όνομα, ένα είναι σίγουρο. Η ΑΕΛ αλλάζει επίπεδο. Πόσο σημαντικό κατά την κρίση του Νίκου είναι αυτό το νέο γήπεδο που γίνεται για την Λάρισα
και για την ομάδα και για αυτό που ονομάζουμε έτσι, το σύστημα του Θεσσαλικού Ποδοσφαίρου, μπας περιπτώσει. Σε ανεβάζει επίπεδο, είναι απλά τα πράγματα. Νομίζω ότι τελείως διαφορετική εικόνα οπτικά, ψυχολογικά έχεις όταν αγωνίζεσαι ένα καινούριο στάδιο και τελείως διαφορετική εικόνα όταν μπαίνεις στα αποδυτήρια στο Αλκαζάρι και βλέπεις τους Σωλήνες να κρέμονται πάνω από το κεφάλι σου. Είναι κάποια πράγματα που καλώς ή κακώς είμαστε πολύ πίσω σε βασικά ζητήματα όσον αφορά το θέμα του ποδοσφαίρου και νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να μπαίνουν στοιχεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο που θα μας ανεβάσουν επίπεδο. Δεν φτάνει να λέμε μόνο πρέπει να αλλάξουμε, πρέπει να κάνουμε διάφορα πράγματα για να βελτιωθούμε, αλλά στην ουσία του πράγματος, με έργα, με υποδομές, με διαφορετική νοοτροπία, με διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων, να μπορέσουμε να ανέβουμε ένα επίπεδο. Και η κίνηση που κάνει η ομάδα μου νομίζω ότι είναι μια τεράστια υποθήκη για το μέλλον, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και καλύτερα ονόματα όσον αφορά το θέμα των ποδοσφαιριστών που θα έρθουν στην Ελλάδα για να παίξουν με τα χρώματα της ΑΕΛ, αλλά νομίζω ότι και για όλη τη Θεσσαλία, νομίζω ότι για τη δυναμική της ομάδας μας είναι ένα τεράστιο μπόνους για τα χρόνια που έρχονται.